Καλώς ήρθατε στην Έξυπνη Οικονομία. Σήμερα βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Nimac Group για να συζητήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Παναγιώτη Νικολαίδη. Καλώς ήρθατε στην Έξυπνη Οικονομία, κύριε Νικολαίδη. Καταρχήν, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο, να ξεκινήσουμε και με αυτό το στοιχείο, που πότε ξεκίνησε να λειτουργεί η εταιρεία και σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται σήμερα. Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Γατσιάνη, που ήρθατε σήμερα στην Nimac. Είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως επιχειρήσεις παραγωγής της Βορείου Ελλάδος. Η Nimac ξεκίνησε το 1977 από τον πατέρα μας, τον Ανέστη Νικολαίδη. Σήμερα δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς. Ο πρώτος και κύριος είναι η κατασκευή CNC τεμαχιστικών ξύλου, μηχανήματα δηλαδή που κόβουμε λαμίνες ξύλου. Ο δεύτερος τομέας, πολύ σημαντικός, είναι η εμπορία μηχανημάτων ξύλου και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στην βιομηχανία ξύλου και μηχανήματα από τον Group Felder από Αυστρία και απολογισμικά της Hexagon από Αγγλία. Ο τρίτος τομέας που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι η ρομποτική. Από το 2017 έχουμε το τμήμα Nimac Robotics και αναλαμβάνουμε ρομποτικές εφαρμογές για όλη την βιομηχανία, όχι μόνο για το ξύλο, αλλά γενικά τη βιομηχανία. Καταρχήν, είστε μια εταιρεία που έχετε 46 χρόνια ζωής μέχρι στιγμής. Έτσι ακριβώς. Τώρα, ήταν περίοδοι καλοί για την οικονομική δραστηριότητα, λόγω και των συνθήκων που επικρατούσαν παλαιότερα. Όμως, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έτσι μια τρικυμιώδης πορεία όσον αφορά την οικονομική εξέλιξη των πραγμάτων, αρχής γενομένης από το 2009 μέχρι και πριν από λίγο. Πώς βιώσατε αυτή την οικονομική σε πρώτη φάση κρίση, κύριε Νικολαίδη? Σίγουρα η κρίση από το 2010-2011, θα λέγαω, σε εμάς, ήταν αρκετά δύσκολη στην ελληνική αγορά. Σχεδόν ελαχιστοποιήθηκαν οι πωλήσεις. Αυτό το βιώσαν όλοι οι κλάδοι. Η επιχείρησή μας βέβαια κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό το πρόβλημα, γιατί είχε ήδη κάνει εξαγωγικές προσπάθειες και μας βρήκε σχετικά έτοιμος η κρίση στο να μπορούμε να εξάγουμε και να διατηρήσουμε το προσωπικό μας ένα μέρος, γιατί κάναμε και εμείς κάποιες μειώσεις. Και αυτό σιγά σιγά μας κράτησε και περάσαμε τα πολύ δύσκολα πρώτα χρόνια της κρίσης και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά να ανταπεξέλθουμε και να γίνουμε και πιο δυνατοί. Πότε αποφασίσατε να στραφείτε στον βιομηχανικό αυτοματισμό, δεδομένου ότι είσαστε μια παραδοσιακή επιχείρηση, η οποία όμως έχει αρκετά σύγχρονα χαρακτηριστικά ως προς τη λειτουργία της? Ναι, έτσι ακριβώς. Όταν αναλάβαμε την επιχείρηση, εγώ και ο αδερφός μου το 2000, ο πατέρας μας ήταν ακόμα μέσα, έμεινε στο τμήμα παραγωγής. Αλλά εμείς τότε πολύ νέοι είχαμε όρεξη και θέλαμε να κάνουμε τα μηχανήματά μας να είναι εισάξια με τα ευρωπαϊκά. Βλέπουμε ότι για να γίνει αυτό έπρεπε να μπει αυτοματισμός. Και να μπει αυτοματισμός, να μπουν σύγχρονα συστήματα μηχανολογικά, σύγχρονα συστήματα κινήσεως. Άρα, κάναμε επένδυση και σε συστήματα αλλά και σε ανθρώπους. Φέραμε αυτοματιστές στην εταιρεία, συνεργαστήκαμε και με εξωτερικούς αυτοματιστές. Και έτσι, σιγά σιγά, βάλαμε ένα πλάνο ότι το ελληνικό μηχάνημα, το μηχάνημα Nimac, θα γίνει εφάμιλο με το ευρωπαϊκό. Τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Νικολαίδη, δεν υπήρχε όμως αυτή η δυσπιστία? Κάτι που παρατηρήθηκε και με άλλες ελληνικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι έχετε και εξαγωγικό χαρακτήρα, από ξένους συνεργάτες σας, πελάτες σας, ότι στη μια ελληνική επιχείρηση πώς είναι δυνατόν να παράγεται και τεχνογνωσία? Κύριε Κατσιάνη, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας όταν κάναμε εξαγωγές ήταν το made in Greece. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή να πείσουμε ότι ένα ελληνικό μηχάνημα θα μπορεί να πουληθεί σε 15 χώρες του κόσμου όπως είμαστε τώρα. Αυτό που μας βοήθησε πάρα πολύ είναι ότι πρώτον το μηχάνημα μας ήταν αξιόπιστο και κάθε χρόνο γινόταν και όλο και καλύτερο. Δεύτερο ήταν η συνεχόμενη παρουσία σε εκθέσεις του εξωτερικού. Πήγαμε στη Λίγκνα, στη Γερμανία πάρα πολλές φορές, βρήκαμε αντιπροσώπους και καταφέραμε αυτούς τους αντιπροσώπους να τους φέρουμε στο χώρο μας, όπου εδώ γνωρίσαν την επιχείρηση, είδαν ότι είμαστε μια σύγχρονη επιχείρηση, είδαν ότι τα μηχανήματά μας είναι πολύ καλά αξιόπιστα, έχουν σέρβις που είναι βασικό. Και με συνεχόμενο ακόμα καταφέραμε να κρατηθούμε σε αυτή την εξαγωγική πορεία. Και η θέση της Nimac, την ενίσχυση και το γεγονός ότι αποφάσισε να επενδύσει και στην εξωστρέφεια και στην εξαγωγή των προϊόντων εκτός των συνόρων. Έτσι. Καταφέραμε να έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε φτάσει στο 90% των εξαγωγών, της παραγωγής να είναι εξαγωγές. Και αυτό όχι μόνο μας έκανε
να έχουμε μια οικονομική άνεση, αλλά κατάφερε να έχουμε και να βελτιώνουμε συνεχόμενα τα μηχανήματά μας. Γιατί όταν συμμετέχει σε εκθέσεις του εξωτερικού, τότε εκεί είναι πραγματικό κριτήριο που βρίσκεται το μηχάνημά σου σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και κάθε χρονιά γινόμαστε και καλύτεροι. Άρα ουσιαστικά εισιτήριο, θα λέγει κανείς, για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης είναι και το γεγονός ότι θα πρέπει να έχει ένα τμήμα της δραστηριότητάς της και το γεγονός των εξαγωγών. Ναι. Σήμερα οποιοδήποτε θέλει να κατασκευάσει κάτι, για μένα, αυτό ίσως μας ισχύει από το 2000, πρέπει να έχει προσανατολισμό εξαγωγικό. Εάν δεν κάνεις εξαγωγές, δεν μπορείς να καλύψεις, να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός και δεν μπορείς να μείνεις τελικά στην αγορά. Είπατε προηγουμένως, κύριε Νικολαίδη, ότι μία από τις τρεις δράσεις που χαρακτηρίζει την ΙΜΑΚ είναι και το γεγονός του αυτοματισμού. Πότε αποφασίσατε να εντάξετε στην επιχείρηση το τμήμα ρομποτικής και αυτοματισμού? Γύρω στο 2017, και ενώ είχαμε ήδη πολύ καλή εμπειρία και άτομα στην επιχείρηση που ασχολούνται με τους αυτοματισμούς, αποφασίσαμε ότι η αγορά έχει ανάγκη για σύγχρονες ρομποτικές λύσεις. Έτσι απευθυνθήκαμε σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, την Gomao, που ανήκει στο Group Fiat. Έχουμε φέρει τους βραχίονες Gomao στην Ελλάδα και καταφέραμε έτσι να έχουμε ένα τμήμα το οποίο κάνει εφαρμογές για όλες τις μηχανίες, είτε είναι για πλαστικό, είτε είναι για παλαιτοποίηση, είτε είναι για logistics, είτε είναι για το ξύλο που είμαστε εμείς. Ο τομέας του ξύλου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας, αν ήθελε κάποιος να ασχοληθεί ή να δραστηριοποιηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι προσοδοφόρος, είναι μια δραστηριότητα η οποία έχει προοπτική μέλλοντος και εξέλιξης δεδομένου και του αυτοματισμού και της βιομηχανικής επανάστασης, τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που έχει αλλάξει και τα δεδομένα? Θεωρώ ότι έχει καλές προοπτικές. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε ο τομέας του ξύλου, του επίπλου, πολύ δύσκολες στιγμές, ειδικά τις αρχές δεκαετίας του 2010. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να γίνει μια στροφή. Οι νέες επιχειρήσεις, οι νέοι επιχειρηματίες αρχίζουν να επενδύουν στην τεχνολογία. Εμείς, σαν ΙΜΑΚ, βοηθάμε πάρα πολύ στο να δώσουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ψηφιακές και προγράμματα αλλά και αυτοματισμούς. Και βλέπω ότι οι επιχειρήσεις πλέον που έχουν καταφέρει να μπουν στους αυτοματισμούς, στα νέα μηχανήματα και στα νέα προγράμματα, καταφέρουν να ελέγχουν το κόστος τους. Και βλέπω ότι έχουν αρχίσει να κάνουν και δειλά βήματα εξαγωγών, το οποίο είναι πολύ θετικό για την βιωσιμότητά τους. Και οι επόμενοι στόχοι που έχετε θέσει σαν ΙΜΑΚ Group, ποιοι είναι, κύριε? Καταρχήν έχουμε κάποιους στόχους εσωτερικούς, σαν εταιρεία να αναπτυχθούμε. Είμαστε ήδη σε κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά και περιμένουμε τις συγκρίσεις αυτή τη χρονιά, ώστε να κάνουμε μια ανανέωση του μηχανικού εξοπλισμού, που είναι πάρα πολύ βασικό για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Περιμένουμε να γίνει μια καινούρια αυτόματη αποθήκη για να έχουμε εδώ στην επιχείρηση για να βελτιώσουμε το picking, το χρόνο που εκτελούνται οι παραγγελίες και εσωτερικά και εξωτερικά. Το τρίτο βήμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το ξεκινήσουμε μέσα στην επόμενη χρονιά είναι η μετάβαση στο Smart Factory. Θα γίνει μια ψηφιακή πλατφόρμα μέσα στην ΙΜΑΚ όπου όλα τα τμήματα θα ενωθούν μεταξύ τους και κάθε τμήμα παραγωγής θα έχουμε real time που βρίσκεται και θα έχουμε σημαντικούς δείκτες της παραγωγής μας. Αυτά όσον αφορά εσωτερικά, και στο τμήμα των πωλήσεων είναι να φτιάξουμε ένα application το οποίο θα εξυπηρετεί τους πελάτες μας. Θα σας μιλήσει βέβαια για αυτό ο αδερφός μου αργότερα. Το οποίο θα εξυπηρετεί τους πελάτες και θα έχει μέσα και τη λειτουργία της μηχανής κάθε μέρα, αλλά και πληροφορίες όσον αφορά παραγγελία ανταλλακτικών και διάφορα άλλα που θα είναι χρήσιμα. Πληροφορίες τις οποίες θα λαμβάνουν οι πελάτες σας για να βλέπουν την εξέλιξη της. Αυτό θα είναι ένα application το οποίο θα αφορά τα μηχανήματα που έχουν πάρει από εμάς οι πελάτες και στο οποίο θα μπορούν να έχουν τα αυτόματα, τα manual, θα μπορούν να έχουν τα spare part, τα ανταλλακτικά, θα μπορούν να κάνουν παραγγελία μέσα από το application για το ανταλλακτικό απευθείας και θα έχουν και την κατάσταση της, δηλαδή ο επιχειρηματίας θα έχει την κατάσταση της μηχανής, πόσες ώρες έχει δουλέψει, τι παραγωγικότητα έχει κάνει, τι αλάρμο έχει βγάλει, τα οποία θα τα έχουμε βέβαια και εμείς και θα μπορούμε να βοηθήσουμε στην προληπτική συντήρηση. Είναι ένα project που θέλουμε να ξεκινήσουμε, είναι η προληπτική συντήρηση. Πότε πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία αυτό το project? Αυτό γενικά, αυτά τα βήματα που σας είπα είναι θα γίνουν την επόμενη διετία. Smart Factory στην πράξη λοιπόν. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νικολαίδη για την παρουσίαση στην Έξυπνη Οικονομία. Να ευχηθώ όλοι οι στόχοι που έχετε κατά νου να γίνουν πράξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Κύριε Νικολαίδη, είστε μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά κάνει πράξη το Smart Factory, δεδομένου ότι θεωρώ ότι υπάρχουν ελάχιστες επιχειρήσεις, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ξύλου, που από την πρώτη, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο βήμα παρακολουθείτε την διαδικασία, είτε ψηφιακά, είτε αναλογικά, είτε αυτοματοποιημένα, ακριβώς, είτε με τη δικιά σας παρουσία. Ακριβώς, κύριε Κατσιάνη. Σκοπός της επιχείρησής μας είναι καταρχήν να δείξουμε το κάτι διαφορετικό. Το Smart Factory ήταν πάντα το όραμά μας. Αυτό που παρουσιάζουμε και προσφέρουμε στον πελάτη είναι από το σχεδιασμό του επίπλου γενικότερα, να μπορεί ο πελάτης να σχεδιάσει ένα επίπλο και ταυτόχρονα να γίνεται μελέτη, βελτιστοποίηση και αυτόματη κατασκευή του προϊόντος σε συνδυασμό τη συνεργασία με τα μηχανήματα CNC που έχει. Δηλαδή να μπορεί να σχεδιάσει μια κουζίνα και αυτό να γίνεται πράξη στην οργάνωση της παραγωγής, να συνδεθεί με τα μηχανήματά του. Πόσες επιχειρήσεις το κάνουν αυτό σήμερα στην Ελλάδα? Δεν είναι πάρα πολλές. Αυτό πρέπει να αντιληφθεί ο πελάτης ότι μπορεί να περάσει στην ψηφιακή μετάβαση και πρέπει να έχει κάποια σύγχρονα μηχανήματα. Αλλά μέρα με τη μέρα μεγαλώνει το ποσοστό των επιχειρήσεων που το κάνουν πράξη. Άρα θεωρείτε ότι η καινοτομία, η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων είναι και το κλειδί της επιτυχίας για μια επιχείρηση? Είμαι σίγουρος γι' αυτό και όπως λέω πάντα και στους πελάτες, οι εξελίξεις είναι πολύ μεγάλες, πολύ γρήγορες και πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να ανεβούμε στο τρένο και όχι να παραμείνουμε απ' έξω. Πρέπει δηλαδή να περάσουμε στην ψηφιακή μετάβαση και να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και να κερδίσουμε πάρα πολύ χρόνο και να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη που γινόταν στο παρελθόν. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένας εγκέφαλος, θα το πω εγώ, να υπάρχει κάποιος που να σχεδιάζει το προϊόν και αυτό να γίνεται αυτομάτως εντολή και σύνδεση με τις μηχανές που έχουμε εγκαταστήσει. Στο δικό σας τον κλάδο, κύριε Νικολαίδη, υπάρχει το πρόβλημα που συνήθως μεταφέρουν πολλοί συνάδελφοί σας της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, μιας και μιλάμε και για αυτοματοποιημένες δράσεις? Κύριε Κατσιάνη, αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το ακούσετε και θα το ακούσουμε και εμείς σε καθημερινή βάση, το ακούμε πάντα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σαν εταιρεία ENIMAC έχει προχωρήσει σε κάποιες εξελίξεις. Μία από αυτές είναι η Ακαδημία Χειριστών CNC. Το πρόβλημα που οι περισσότεροι λένε δεν μπορούμε να βρούμε χειριστές CNC. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Κάναμε μία καινούργια Ακαδημία Χειριστών CNC και έρχονται εδώ πέρα φοιτητές, έρχονται χειριστές από εργοστάσια και εκπαιδεύονται στα λογισμικά, στον προγραμματισμό του επίπλου σε συνδυασμό με τις μηχανές και ταυτόχρονα πηγαίνουν κάτω στο χώρο παραγωγής και στο χώρο της έκθεσης που έχουμε ετοιμάσει, που έχουμε κάποια κέντρα εργασίας και γίνεται πράξη αυτό που ήδη προγραμματίζουν. Οπότε λύνουμε το πρόβλημα αυτό του χειρισμού. Πόσο χρόνο απαιτείται για να εκπαιδευτεί κάποιος? Ο χρόνος που γίνονται αυτά τα σεμινάρια είναι συνήθως 4 ημέρες. Αλλά αυτό φυσικά δεν φτάνει. Παίρνει ο κάθε εκπαιδευόμενος μια πρώτη εκπαίδευση, μια πρώτη ενημέρωση στο βασικό χειρισμό CNC. Από εκεί και πέρα χρειάζεται συνεχή εκπαίδευση και από τον ίδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε και τα επόμενα στάδια της εκπαίδευσης. Ο χειρισμός του CNC δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Χρειάζεται συνεχή βελτίωση. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώπους, κύριε Νικολαίδη, για την ενασχόληση με τέτοιου είδους τεχνικά επαγγέλματα, να το πω απλά? Κύριε Κατσιάνη, κάνετε μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτό είναι και ένα όραμα δικό μας, να δείξουμε το κλάδος του ξυλουργού δεν είναι πλέον ο μαραγκός της γειτονιάς. Θέλουμε να δείξουμε ότι ο κλάδος αυτός αναγάγεται σε επιστήμη. Δηλαδή, ο κάθε επιπλοποιός, ο κάθε κατασκευαστής, αν θέλει να προχωρήσει, να εναρμονιστεί με τα καινούργια προγράμματα, να μπορεί να, λοιπόν, να λειτουργήσει την παραγωγή του, ακόμα και online, ένα smart factory, να σχεδιάζει το επιπλό του στον υπολογιστή με τα σύγχρονα προγράμματα που διαθέτουμε και να συνδέσει όλη τη μηχανή του online. Δηλαδή, ο ξυλουργός, ο κατασκευαστής, στην προκειμένη περίπτωση, μεταξελίσσεται σε ένα επιστήμονα του είδους. Ακριβώς.
Σκοπός μας είναι αυτό, να δείξουμε και στα νέα παιδιά, για να πλησιάσουν και το επάγγελμα περισσότερο, ότι δεν είναι πλέον ο μαραγκός, δεν δουλεύει κυρίως με τα χέρια, αλλά κυρίως με το μυαλό, με τον υπολογιστή, με τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα, και μπορεί ο ίδιος να σχεδιάσει το έπιπλο και αυτομάτως να γίνεται πράξη στα σύγχρονα μηχανήματα. Ως εμπορικός διευθυντής, θεωρείτε ότι έχει αλλάξει και η εικόνα του Made in Greece που μας είπε προηγουμένως ο κ. Νικολαίδης, αναφορικά με τη δυσπιστία που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, από τους ξένους πελάτες, συνεργάτες σας, δεδομένου ότι είστε και μια εταιρεία η οποία έχει εξωστρεφεί προς ανατολισμού? Ναι, ναι. Σίγουρα έχουμε περάσει από πάρα πολλά στάδια. Αντιμετωπίσαμε τεράστιες δυσκολίες, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης το 2010 και μετά. Θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Έχουν ξεπεραστεί γιατί και αποκτήθηκε μια σταθερότητα στην Ελλάδα και στο εξαγωγικό προφίλ. Και η προσωπικά, να πω για τη δικιά μας την επιχείρηση, η συνεχής παρουσία στις σημαντικότερες εκθέσεις του εξωτερικού και κυρίως στη Γερμανία, έχουν πείσει και τον δυσκολότερο πελάτη και αντιπρόσωπο, την NIMAC. Είναι μια πολύ σοβαρή επιχείρηση, έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα και δεν έχει να φοβηθεί κανένας τίποτα. Άρα το Made in Greece προϊόν εγγυάται και τεχνογνωσία και υψηλού επίπεδου παροχή υπηρεσιών. Όραμά μας δεν ήταν ποτέ να κάνουμε κάτι οικονομικό. Πάντα ήταν όραμά μας, κύριε Κατσιάνη, να φτιάξουμε μια μηχανή η οποία να είναι το δυνατόν και καλύτερη και πιο προηγμένη από τις ευρωπαϊκές μηχανές. Όσον αφορά την τεχνολογία που διαθέτουν οι μηχανές μας, τα λογισμικά, τα controller, τα brand name που δουλεύουμε σαν υλικά κατασκευής, είναι τα καλύτερα που υπάρχουν παγκοσμίως. Οπότε ο γνώμονας ήταν αυτό που σας είπα, να είναι πάντα το καλύτερο μηχάνημα στην πιο ανταγωνιστική τιμή. Και οι στόχοι τους οποίους έχετε θέσει, κύριε Νικολαίδη, για το επόμενο διάστημα, ποιοι είναι? Κάποιοι από τους στόχους που έχουμε θέσει είναι να είμαστε ο leader της ελληνικής αγοράς, γιατί το αξίζουμε, έχουμε εγκαταστάσεις και δυναμικό προσωπικό πολύ αξιόλογο. Μπορούμε να εξοπλίσουμε πλέον από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο ξενουργείο στο 100% όσον αφορά τον σύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων, τα λογισμικά, τους αυτοματισμούς, τα ρομπατικά, τα αναλώσιμα. Δίνουμε λύσεις που λέμε με το κλειδί στο χέρι. Και δεν είναι μόνο η παροχή των μηχανημάτων και των λογισμικών, είναι και το after sales. Είναι το service που παρέχουμε μετά, στο οποίο έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι αυτό που πονάει πάντα η αγορά. Και τι έχουμε κάνει γι' αυτό εδώ? Υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα στην επιχείρησή μας. Ξεκινάει το υποστήριξη από μηχανολόγους που παίρνουν τις πληροφορίες στα προβλήματα των πελατών και μοιράζουν αντίστοιχα τις ευθύνες στο υπόλοιπο προσωπικό. Γιατί το προσωπικό είναι ολοκληρωμένο από ηλεκτρολόγους, αυτοματιστές, μηχανολόγους, μηχανικούς. Είμαστε στο 100% καταρτισμένοι να λύσουμε το κάθε πρόβλημα. Ο πελάτης με εμάς μπορεί να συνδεθεί ανά πάσα στιγμή online και να λύσουμε τα προβλήματά του την ίδια στιγμή. Ανταλλακτικά διαθέτουμε και στέλνουμε άμεσα, καθημερινά φεύγουν με courier τα ανταλλακτικά. Υπάρχει μεγάλη αποθήκη ανταλλακτικών, ακόμα και σε μηχανές που κατασκευάζαμε πριν 30 χρόνια θα υπάρχουν τα ανταλλακτικά, θα έρθει ο πελάτης, θα το πάρει την ίδια ώρα και θα λύσει το πρόβλημά του. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στους στόχους που έχετε θέσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα με τα νεότερα από την οικονομία, την έρευνα και την τεχνολογία. Γεια σας.